Ως πλοίο φάντασμα, χαρακτηρίζεται κάθε σκάφος που πλέει στη θάλασσα, χωρίς να υφίσταται σε αυτό ανθρώπινη παρουσία. Μέχρι σήμερα, δεκάδες περιπτώσεις τέτοιων σκαφών έχουν καταγραφεί, που ανάγονται είτε σε πραγματικές περιπτώσεις, δηλαδή εγκατελειμμένα πλοία, είτε ανάγονται σε θρύλους και ναυτικούς μύθους, δηλαδή οπτασίες. Γνωστότερη και δημοφιλέστερη ιστορία στη δεύτερη περίπτωση είναι εκείνη του πλοίου Υπτάμενος Ολλανδός του 17ου αιώνα, που δημιούργησε όμως τόσο ισχυρή πεποίθηση που χρόνια μετά ναυτικοί συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι το είδαν σε κάποιο ταξίδι τους. Τέτοιες ιστορίες φυσικά αποτελούν περιπτώσεις αυθυποβολής ή αντικατοπτρισμού λόγω θερμοκρασιακής αναστροφής, Φάτα Μοργκάνα. Εκτός από τα πλοία φαντάσματα των μυθικών ιστοριών, υπάρχουν πολλά άλλα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υδρογείου που έλαβαν αυτόν τον χαρακτηρισμό, καθώς βρέθηκαν να πλέουν ακυβέρνητα χωρίς καμιά ανθρώπινη παρουσία σε αυτά. Μια περίπτωση πλοίου φαντάσματος καταγράφτηκε το 1941 στο Άγιον Όρος, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αποτέλεσε μυστήριο στη σύγχρονη ναυτική ιστορία που ουδέποτε λύθηκε. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πολλά πλοία βρέθηκαν να πλέουν έρημα από ανθρώπους, ακυβέρνητα. Η Ελλάδα την περίοδο 1941-1942 διένει μια από τις χειρότερες χρονιές της κατοχής, καθώς ήταν η περίοδος που ξεκινούσε η πείνα του λαού, καθώς είχαν περάσει μόλις 60 μέρες από την κατάληψή της από τους Γερμανούς και όλα τα τρόφιμα και οι αποθήκες είχαν δεσμευθεί από αυτούς. Όλα τα εμπορικά πλοία είχαν κατασχεθεί, ενώ αυτά που συνέχιζαν να ταξιδεύουν υπόκεινταν σε πολλούς περιορισμούς και υψηλούς κινδύνους. Όλη η Ελλάδα στέναζε κάτω από τον ναζισμό με ατέλειωτες διαταγές και απαγορεύσεις να ορίζουν κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ωστόσο, στο περιβόλι της Παναγιάς, στο Άγιον Όρος, οι μοναχοί συνέχιζαν τον ασκητικό βίο τους, καθώς η γερμανική παρουσία εκεί ήταν ελάχιστη έως μηδενική. Ο μοναστηριακός πληθυσμός του Αγίου Όρους ζούσε από τη δική του καλλιέργεια και αλληλεία. Σε μια σκήτη των καυσοκαλυβίων, μοναχοί του οίκου των Ιωσαφέων συνέχιζαν να φιλοτεχνούν εικόνες βυζαντινής τεχνοτροπίας υπό την επίβλεψη του 65χρονου Αρτέμιου που είχε καταγωγή από το Αργυρόκαστρο. Φυσικά, αν και η ζωή στο Άγιον Όρος φαινόταν να συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό όπως και πριν την κατοχή, η αγωνία για πιθανή κατάληψη από γερμανικά στρατεύματα και βεβήλωση του χώρου αποτελούσαν ένα καθημερινό άγχος των μοναχών που μέρα και νύχτα ατένιζαν τον ορίζοντα με τον φόβο ότι κάποια στιγμή οι Γερμανοί θα κάνουν και εκεί την εμφάνισή τους. Σε μια τέτοια παρατήρηση του ορίζοντα, ο μοναχός Αρτέμιος διέκρινε τα χαράματα της 13ης Ιουνίου 1941 στον ορίζοντα του Πελάγους ένα πλοίο να προσεγγίζει αργά τα νότια της Χερσονήσου. Αρχικά, ο μοναχός φοβήθηκε πως ήταν φορτωμένο με Γερμανούς στρατιώτες. Όσο περνούσε όμως η ώρα, γινόταν ξεκάθαρο ότι το πλοίο παρασυρώταν από τα ρεύματα, καθώς η ρότα του πήγαινε πότε από τη μία πλευρά και πότε από την άλλη, σαν να μην είχε συγκεκριμένο δρομολόγιο. Γεννήθηκε τότε η απορία στον μοναχό ότι κι αν ακόμα προσέγγιζε την νότια πλευρά της Χερσονήσου, δεν θα μπορούσε να αποβιβάσει το πλήρωμά του, καθώς πάνω από τη θάλασσα υπήρχαν όλο γκρεμοί. Η ώρα περνούσε, ο μοναχός Αρτέμιος ειδοποίησε και άλλους μοναχούς που με κιάλια πλέον άρχισαν να παρατηρούν την ακανόνιστη πορεία του πλοίου. Ενώ η μέρα προχωρούσε, το πλοίο παρασυρώταν προς τη Σιδονία, ενώ πάνω στο κατάστρωμα δεν φαινόταν καμιά κίνηση ανθρώπου.
Με τα κιάλια, οι μοναχοί διέκριναν ότι στον προραίο ιστό υπήρχε μια κόκκινη σημαία με ένα λευκό σύμβολο στη μέση, αλλά δεν μπορούσαν να δουν κάτι περισσότερο. Μια ακόμα σημαία υπήρχε στον πριμναίο ιστό που διακρινόταν ξεκάθαρα πως ήταν γαλλική. Κάποια στιγμή που το πλοίο περιστράφηκε από τα ρεύματα, μπόρεσαν να διακρίνουν και το όνομά του. Αλμπέρτα και από κάτω 1933. Από τα στοιχεία που μπόρεσαν οι μοναχοί να διακρίνουν, κόκκινη σημαία προραίου ιστού και όνομα πλοίου, πίστεψαν πως επρόκειτο για γερμανικό πλοίο παρά τη γαλλική σημαία της πρίμνης του. Η μέρα πέρασε και ξημέρωσε και η επόμενη μέρα, 14η Ιουνίου, με το μυστηριώδες πλοίο να είναι ακίνητο και παρασυρώμενο από τα ρεύματα. 3 μέρες πέρασαν έτσι, με τους μοναχούς να βασανίζονται από τον φόβο της γερμανικής επέμβασης. Το πλοίο πλέον δεν το παρατηρούσαν μόνο οι μοναχοί των Καυσοκαλυβίων, αλλά το είχαν αντιληφθεί και όλες οι μονές και οι σκήτες από τη Μεγίστη Λαύρα μέχρι του Ξενοφόντος. Το πρωί της Κυριακής, οι μοναχοί της Σκήτης που ήταν οι κοντινότεροι και που πρώτοι είχε αντιληφθεί το μυστηριώδες πλοίο, αποφάσισαν να στείλουν 2 καλόγερους, τον Γαβριήλ και τον Ιωάννη, με μια αλλιευτική βάρκα να πλησιάσουν και να δουν τι συμβαίνει. Πράγματι, οι 2 μοναχοί, ακολουθώντας τις εντολές του γέροντα Αρτέμιου, πλησίασαν το πλοίο και άρχισαν να φωνάζουν, χωρίς όμως να λαμβάνουν απάντηση και χωρίς να εμφανίζεται κάποιος από το πλήρωμά του. Τότε έλαβαν την απόφαση να ανέβουν στο πλοίο για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, ενισχυόμενοι από το γεγονός ότι στη μια πλευρά του πλοίου υπήρχε ριγμένη μια σχοινένια σκάλα που τη χρησιμοποίησαν. Ανεβαίνοντας επάνω στο πλοίο οι 2 μοναχοί, διαπίστωσαν ότι έλειπαν όλες οι λέμβοι του πλοίου. Είχαν ρηχθεί στη θάλασσα όλες εκτός από μία και δεν φαινόταν να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία καμιά. Άρχισαν τότε να εξερευνούν όλα τα μέρη του πλοίου. Διαπίστωσαν ότι το πλοίο όντως ονομαζόταν Αλμπέρτα, ήταν χωρητικότητας 6.000 τόνων, ότι μετέφερε στο πριμναίο ιστό γαλλική σημαία, αλλά στον προραίο ιστό η κόκκινη σημαία που δεν αναγνώριζαν ήταν τουρκική. Στο κατάστρωμα ήταν σκορπισμένα διάφορα αντικείμενα, όπως μια ταυτότητα που ανήκε στον Γάλλο μηχανικό Εμίλιο Ερίκο Λένορμαν. Σε όλο το πλοίο, όπως τα διαμερίσματα του πληρώματος, στο σαλόνι, στους διαδρόμους, τις αποθήκες και το κατάστρωμα, υπήρχαν σκορπισμένα προσωπικά αντικείμενα, σαν να έγινε γρήγορη εγκατάλειψη και σαν να προσπάθησαν τα μέλη του πληρώματος να πάρουν μαζί τους ό,τι προλάβαιναν. Από τη γέφυρα απουσίαζαν όλοι οι χάρτες ναυσιπλοείας και το ημερολόγιο του πλοίου. Όταν οι 2 μοναχοί προσπάθησαν να κατέβουν στα κατώτερα μέρη του πλοίου, διαπίστωσαν ότι ήταν πλημμυρισμένα από θάλασσα που είχε εισέλθει λόγω πιθανού ρήγματος, δηλαδή κάποια στρίπα στο καράβι. Όλα έδειχναν ότι το πλοίο είχε εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του κάτω από άγνωστες συνθήκες. Ωστόσο, οι αποθήκες τροφίμων του πλοίου ήταν γεμάτες. Καθώς ο εφοδιασμός τροφίμων ήταν την περίοδο εκείνη αδύνατη, όχι μόνο για το Άγιον Όρος, αλλά και για όλη τη χώρα, οι μοναχοί αποφάσισαν να κουβαλήσουν με τη βάρκα τους ό,τι μπορούσαν. Δεν ήταν μόνο τα τρόφιμα, αλλά και όλος ο διάκοσμος του πλοίου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Μηχανήματα ασυρμάτου, κουρτίνες και σκεπάσματα δωματίων και σαλονιών, ηλεκτρικοί λαμπτήρες και αναμνηστήρες, τηλέφωνα, σαπούνια, χαλιά, πετσέτες, εντόνια, κουβέρτες, σερβίτσια, μαγειρικά σκεύη και πολλά άλλα αντικείμενα. Καθώς η μικρή αλλιευτική λέμβος των 2 μοναχών δεν μπορούσε να χωρέσει όλον αυτόν τον διάκοσμο,
κατέβασαν και τη μία σωστική λέμβο που είχε απομείνει στο κατάστρωμα για να τη φορτώσουν, αφού πρώτα την έδεσαν πίσω από τη δική τους. Πραγματοποίησαν μια διαδρομή με τα δύο μικρά σκάφη να είναι φορτωμένα ως πάνω, μέχρι τη μικρή σκάλα της κήτης τους. Οι δυο μοναχοί όμως είχαν αφήσει άλλα τόσα στο κατάστρωμα του πλοίου για ένα δεύτερο δρομολόγιο. Καθώς ετοιμαζόντουσαν να το πραγματοποιήσουν, φάνηκε ένα μικρό πετρελαιοκίνητο σκάφος να πλησιάζει το Αλμπέρτα. Οι μοναχοί το αναγνώρισαν, καθώς τους ήταν γνωστό. Ανήκε σε έναν ψαρά, τον Σωτήρη Μαλεσιώτη από το Τρίκερι, που τον ειδοποίησαν από τη σκήτη της Αγίας Άννας για την ύπαρξη του παράξενου πλοίου και έτσι έσπευσε και εκείνος να δει τι συμβαίνει. Όταν ο Σωτήρης Μαλεσιώτης ανέβηκε στο κατάστρωμα, βρήκε τα συγκεντρωμένα υλικά που δεν πρόλαβαν οι δύο μοναχοί να φορτώσουν. Τα κουβάλισε στο δικό του σκάφος και απέπλευσε για τη σκήτη της Αγίας Άννας. Τόσο οι δύο μοναχοί, όσο και ο ψαράς, ο Σωτήρης Μαλεσιώτης, δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν άλλο δρομολόγιο, καθώς άρχισε να φυσάει ισχυρός άνεμος, που ήταν αποτρεπτικός για τα μικρά του σκάφη. Αυτός ο άνεμος παρέσυτρε το Αλμπέρτα προς τη Σιθωνία ακτή και το έβγαλε στα αβαθή της θέσης Καλαμίτσα στο χωριό Σικιά. Εκεί αργότερα το βρήκαν οι Γερμανοί, οι οποίοι το ρημούλκησαν, το επισκεύασαν και το χρησιμοποίησαν για δικές τους μεταφορές στο Αιγαίο. Κανείς ποτέ δεν έμαθε κατά από ποιες συνθήκες εγκαταλείφθηκε το πλοίο. Μονάχα από τη σημαία του προραίου ιστού έκαναν την υπόθεση πως, καθώς ήταν τουρκική, έδειχνε ότι ερχόταν από τα τουρκικά παράλια, αφού, κατά τα διεθνή ισχύοντα, στον ιστό αυτόν υψώνεται η σημαία του κράτους στα ύδατα του οποίου ένα πλοίο έχει εισέλθει. Η περίπτωση του πλοίου φαντάσματος Αλμπέρτα παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο άλυτο, καθώς πλοίο με αυτό το όνομα δεν έχει ποτέ εξακριβωθεί. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.